ψευδεί ισχυρισμού ο 32χρονο ύποπτο στην υπόθεση εξαφάνιση δύο γυναικών ηλικία 43 και 33 ετών. Η συνήγορο υπεράσπιση του 32χρονου Σύρου ισχυρίστηκε πω δέχτηκε κακοποίηση από ανακριτή αστυνομία και άσκηση πίεση και πω δεν το επέτρεψαν να μιλήσει μαζί τη. Με τη δύναμη να προβαίνει στι απαραίτητε ενέργειε προ διάψευση των ισχυρισμών. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακα όπου εξετάστηκε από ιατρό. Ακολούθησε εξετάσει από δύο ιατροδικαστές στη Λευκοσία και σε καμία περίπτωση εντοπίστηκαν οποιαδήποτε βρήματα που να επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό του ότι δηλαδή κακοποιήθηκε. Ανεπηρέαστη στο μεταξύ από του ισχυρισμού του υπόπτου, η αστυνομία συνεχίζει με εντατικού ρυθμού τι έρευνε σε μια προσπάθεια να ξηχνιάσει την υπόθεση που πίσω τη μπορεί να κρύβει ένα άγριο φωνικό. Ο 32χρονο θεωρείται ύποπτο για υπόθεση που αφορά την απαγωγή, αρπαγή ή απαγωγή προσώπου με σκοπό τον κρυφό και άδικο περιορισμό του και την άδικη απόκρυψη περιορισμού αρπαγέντο ή απαχθέντο. Ενδεχομένω να πρόκειται για μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Οι εξετάσει συνεχίζονται εντατικά από την αστυνομία με όλα τα ενδεχόμενα να αποτελούν αντικείμενο τη διερεύνηση. Εξάλλου, ο ύποπτο συνεχίζει τι αντιφατικέ μαρτυρίε, αφού χθε έκανε στροφή 180 μυρών. Ενώ μέχρι χθε ισχυριζόταν ότι μετέφερε ο ίδιο τι δύο γυναίκε πίσω στη Λάρνακα, ξαφνικά τα έριξε όλα στον 23χρονο καταζητούμενο. Σύμφωνα με όσα λέχθηκαν, ενώ δικαστηριό 32χρονο ισχυρίζεται ότι οι ελίπουσε απήχθησαν από τον 23χρονο καταζητούμενο μου εθνίτου. Στην εξίσωση των ερευνών μπαίνουν πλέον ναρκωτικά και αγοραίο έρωτα, καθώ ο ύποπτο ισχυρίστηκε ότι κατέβαλε στι δύο γυναίκε χρηματικό ποσό το 2.000 ευρώ για ναρκωτικά και το ποσό των 2.500 ευρώ για αγορέο έρωτα. Με το δικαστήριο πάντω να κάνει χθε αποδεκτό το αίτημα τη αστυνομία για ανανέωση του διατάγματο κράτη στην ΠΟΠ του για 8 μέρε, κάνοντα λόγο για διερεύνηση διπλή ανθρωποκτονία. Δείτε σε λίγο.